Και η σημερινή πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος συνεισφέρει στην ανάδειξη της πραγματικής αιτίας που δημιουργεί τραγωδίες στους σειροδρόμους, στις μεταφορές γενικότερα, όσο και στην αναγκαιότητα οι εργαζόμενοι να αγωνιστούν για ασφαλή, φθηνή μετακίνηση σε σύγχρονες και ποιοτικές συνθήκες. Σε όλα τα επίπεδα, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ελληνική Βουλή, στους χώρους δουλειάς, στα συνδικάτα, με σαφή και καθαρό τρόπο είπαμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όπου επιδιώκεται το κέρδος, η ασφάλεια δεν είναι προτεραιότητα. Ό,τι την εξασφαλίζει είναι δαπανηρό, άρα και ασύμφορο, είτε αυτό πρέπει να γίνει από το αστικό κράτος, είτε από κάποιο ιδιώτη. Η τραγωδία των Ντεμπών, αλλά και τα άλλα καθημερινά μικρότερα τέμπη της ζωής μας, πλέον έφεραν στο επίκεντρο των συζητήσεων και του προβληματισμού μας το κορυφαίο δίλημα ή η ζωή μας ή τα κέρδη τους. Και τα δύο ταυτόχρονα δεν μπορούν να υπάρξουν. Για μας, η γεννησιουργός αιτία είναι το καπιταλιστικό κέρδος, η εφαρμογή της απελευθέρωσης. Αυτό ακριβώς έρχεται να εξασφαλίσει. Όπως τόσα αγαθά στη ζωή μας, η υγεία, η γνώση, η επικοινωνία, η ενέργεια, το νερό, έτσι και οι μεταφορές δυστυχώς μέσα σε αυτό το σύστημα αποτελούν εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας. Γι' αυτό και αυτό δεν είναι φαινόμενο που κάποιοι γενικά το επιδιώκουν με λανθασμένο τρόπο στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο, οι μεταφορές εμφανίζουν παρομοιότυπες παθογένειες. Μεταφορές απρόσιτες για το λαό, με συνεχείς επιπτώσεις στην ασφάλεια, δίκτυα που αναπτύσσονται μόνο εκεί που συμφέρει το κεφάλαιο, και η αιτία είναι απλή. Οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, τα κίνητα του κέρδους, διαμορφώνουν την πραγματικότητα των μεταφορών. Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες σπάνε μεγάλα κρατικά μεταφορικά μονοπόλια και η απελευθέρωση δίνει τη δυνατότητα εισόδου σε ιδιώτες για τοποθέτηση κεφαλαίων με εξασφαλισμένα κέρδη. Στην Ελλάδα, εφαρμόστηκαν και υλοποιήθηκαν όλες οι κατευθυντήριες γραμμές της ευρωενωσιακής πολιτικής, τα τέσσερα συνδρομικά πακέτα. Αφού πρώτα εγκαταλείφθηκε, απαξιώθηκε, απαλλάχθηκε από συσσωρευμένα χρέη, μειώθηκε το μισθολογικό και λειτουργικό κόστος, ο σιδηρόδρομος παραδόθηκε στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η βασική λοιπόν στόχευση για τη δημιουργία ενιαίας σιδηρομικής αγοράς απαιτούσε την απόσπαση της εκμετάλλευσης του μεταφορικού έργου από την σιδηρομική υποδομή. Διαχωρισμός σημαίνει ότι πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται και δραστηριοποιούνται πάνω στο ίδιο δίκτυο. Αυτό το μπάχαλο στη συνεργασία και στη συνεννόηση που όλος ο ελληνικός λαός διαπίστωσε μεταξύ του ΟΣΕ και της Hellenic Train δεν έτυχε. Είναι νομοτελειακό αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής της απελευθέρωσης. Μεταφορών. Η επιχειρηματική λειτουργία με γνώμονα το κέρδος σημαίνει αύξηση των τιμών, σημαίνει συνεχή συμπίεση του λεγόμενου κόστους. Σημαίνει μείωση της συντήρησης στο απολύτως ελάχιστο, μείωση του προσωπικού, μείωση των δαπανών για εκπαίδευση και την εξειδίκευση. Σημαίνει περιορισμό των επενδύσεων στις εγκαταστάσεις, στο δίκτυο και φυσικά στο τροχαίο υλικό. Ακόμη και όπως αναφέρθηκε και στο πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που συστάθηκε για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ομολογείται αυτή η παραπάνω διαπίστωση. Αναφέρεται κοινικά πώς. Μετά την έξοδο του 2008-10 από τον όμιλο του ΟΣΕ της εταιρείας TrenOSE, σήμερα Hellenic Train, και την πλήρη ιδιωτικοποίησή της το 2017, περιορίστηκαν, λέει το πόρισμα, σημαντικά οι διάβλοι συνεργασίας και συνέργειας ανάμεσα στην υποδομή, τον ΟΣΕ δηλαδή, και την Hellenic Train, που έχει την εκμετάλλευση. Αυτό ήταν αναμενόμενο, διότι, λέει το πόρισμα, μια ιδιωτική εταιρεία έχει ως στόχος πρωτίστως την κερδοφορία. Ο ιδιώτης επιχειρηματίας θα προβεί σε δαπάνες για το καλό της κοινωνίας μόνο αν αποκομίζει άμεσα οικονομικά ωφέλη ή καλή φήμη που έμεσα θα του αποφέρει μεσοπρόθεσμα ωφέλη. Τα παραπάνω δείχνουν και την πραγματική αιτία. Με γνώμονα την κερδοφορία λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις για τον αριθμό των προσλήψεων, το ρυθμό και τις ώρες εργασίας, το ύψος των μισθών, την ουσιαστική εκπαίδευση, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την τήρηση του κανονισμού ασφαλούς κυκλοφορίας. Παλεύουμε για ένα σιδηρόδρομο απαλλαγμένο από το κριτήριο του κέρδους, που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και την ανάπτυξη προς όφελος του λαού. Φυσικά δεν περιμένουμε παθητικά αυτό να συμβεί στο μέλλον. Είμαστε καθημερινά μπροστά στους αγώνες που ανοίγουν αυτό το δρόμο. Είμαστε μπροστά στους αγώνες ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους αγώνες των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο για σύγχρονες, φθηνές, ποιοτικές και ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Την εξασφάλιση ασφαλούς κυκλοφορίας των τρένων. Ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Συγκεκριμένα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των τρένων μέσα από τις κατοικημένες περιοχές. Απαραίτητη στελέχωση για τον έλεγχο και τη συντήρηση των γραμμών και των συστημάτων στο σύνολο της υποδομής. Δημιουργία προϋποθέσεων για την παραγωγή και διάθεση αξιόπιστου τροχαίου υλικού.
άμεση πρόσληψη στον ΟΣΕ και στην Hellenic Train μόνιμου προσωπικού με συγκροτημένα δικαιώματα. Ένταξη όλων των εργαζομένων στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κατάργηση κάθε μορφή ελαστικής εργασίας. Αυξήσεις στους μισθούς πάνω από το ύψος του πληθωρισμού. Αγωνιζόμαστε για επενθύμερο 7 ώρο 35 ώρο. Και επίσης τη δωρεάν μετακίνηση με τα τρένα για τους μαθητές μας, τους φοιτητές, τους ανέργους και ΑΜΕΑ. Για να ικανοποιηθούν τα αναγκαία αιτήματά μας, για να εξασφαλίσουμε σύγχρονες και ασφαλείς φθηνές ποιοτικές μεταφορές, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Σας ευχαριστώ.